Να φανταστείτε ότι θύλαζα το μικρό, το γιο μου, το μεγάλο, είναι 20 χρονών. Λοιπόν, θύλαζα το γιο μου και το παιδί δεν μπορούσα να το κρατήσω εδώ από τον πόνο. Γέννησα το μικρό και με πάτησε νοσοκόμα εδώ πέρα για να φύγει το παιδί και 9 μήνες που είχα μέσα την γυναίκα, τον πόνο αυτόν. Και βγαίνοντας το παιδί μου φάνηκε ότι ησύχασα. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα παιδιά μου αγκαλιά. Τώρα θα νιώθω ότι θα περπατάω, καταρχήν περπατάω. Ήμουνα μονίμως έτσι σκεφτεί. Δεν μπορούσα ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πλέον είχα πάρει απόφαση ότι θα ζήσω έτσι. Έχω καταπιεί του κόσμου τα χάπια. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Τι περνάς όλο, τι νέξιου, τι ζαντά, πώς τα... Δηλαδή, αν έρθετε μία μέρα σπίτι μου τώρα, αν δείτε φάρμακα που έχω πιει, δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Μπορεί να σας φαίνονται όλα αυτά... Πω, λέει, τώρα είναι ψυχολογικά, είναι τώρα ένα τ' άλλο. Μπορεί να λέει ο κόσμος ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω ότι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου για να ζω τέλος πάντων κάθε μέρα, γιατί έκανα θεραπείες, έκανα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά για να ζω, έχω καταπιεί του κόσμου τα φάρμακα και τίποτα. Δεν με πιστεύανε, έφυγα από το νοσοκομείο με νοσηλεία. Έκανα νοσηλείες, έφτανα σε σημείο, δηλαδή είχα πάθει εγκάβματος στον εσωφάγο μου. Τόσο πολύ είχε ανέβει πάνω μένα σε ψημία, σαπίσαν τα φαγητά μέσα. Μετά τα κατάλαβα. Πονούσα όμως, τους έλεγα τα συμπτώματα, όπως τα είπα ακριβώς αυτά που πάθαινα. Και μου λέγανε είναι ψυχολογικό. Έχεις δύο μικρά παιδιά, είσαι πάρα πολύ μικρή η μαμά. Φυσιολογικό είναι να έχεις ψυχολογικό. Πάρε φάρμακα. Έπαιρνα τα φάρμακα, έβλεπα όμως ότι δεν άλλαζε κάτι παίρνοντας τα φάρμακα. Και μου έλεγαν, πήγαινα σε άλλο και μου έλεγαν, κορίτσι μου, δεν είσαι τρελή. Θα μάθεις να. Όταν εντόπισα πια ότι υπάρχει μια διαφραγματοκύλη και αυτά, γιατί βασανίστηκα πολλά χρόνια μέχρι να μου πούνε τι είναι. Ψάχνω στην πλάτη, στον αφιένα, στο λαιμό, εδώ πίσω που πονούσα. Δηλαδή, για τέτοια. Δηλαδή, μέχρι Μακένζι έχω πάει και έχω κάνει για τη διαφραγματοκύλη, το φαντάζεστε. Έφτασα σε σημείο να παίρνω ψυχοφάρμακα για να μπορώ να ζήσω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έτσι σαν και εμένα. Φυτοζωούν, δηλαδή χάνουν τις χαρές της ζωής. Δεν μπορούν να φάνε ένα παγωτό με τα παιδιά τους. Δεν μπορούσα να. Δεν έχω φάει καρπούς. Δεν έχω φάει βερίκοκα. Δεν έχω φάει κεράσι. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα τέτοιο χειρουργείο δεν θα έχει οδύνες μετά. Δεν θα έχει. Καταρχήν με ξεχάσανε στο νοσοκομείο οι δικοί μου άνθρωποι. Δεν ήρθε κανένας να με. Δεν ήρθε κανένας. Δεν έχω ανάγκη κανένα. Δεν έχω ανάγκη να έρθουν να με βοηθήσουν αίματα, ιστορίες. Μαμά μου σε κάθε χειρουργείο ήταν ένα μήνα μέσα. Άσε το μετά. Άσε το. Ένα χρόνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαι έτοιμη τώρα να βγω να πάω για δουλειά. Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας βρούνε τη λύση. Δηλαδή, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Έχει φτάσει τόσο ψηλά η επιστήμη που δεν μπορούν να φανταστούν με το μυαλό τους ότι θα μπουν μέσα και ότι θα βγουν σε δύο μέρες και θα μπορούν να ζήσουν όπως ζει ο κάθε. Δεν ξέρουν πώς ζουν οι άνθρωποι. Εμείς που υποφέρουμε από αυτή τη διαφραγματοκύλη, δεν ξέρουμε πώς είναι να τρως. Να τρως και να πηγαίνει στο στομάχι, στην κοιλιά, το φαγητό, να ζεις, να αναπνέεις. Να χειρουργηθούν, να πάνε στους γιατρούς, να βρουν λύση. Υπάρχει λύση. Είναι κρίμα να φυτοζωούν έτσι.